Πάσχα. Δηλαδή η εκτίμησή σας ή μάλλον όχι. Κύριε Αυτιά, βλέπετε... τι θέλετε να σου βλύσω. Όχι, όχι, όχι. Αυνή, μπορεί... Θα σας πω, εμείς στη Σάμμο το κάνουμε ψητό στο φούρνο γεμιστό. Ωραία, οπότε δεν έχετε πρόβλημα. Όχι, ποτέ. Εμείς στη Σάμμο δεν σου βλύζουμε. Αυτά τα κάνει η Ρούμελη πολύ ωραία και καλά. Εμείς το γεμίζουμε με ριζάκι, σηκωτάκι, πατατούλες και είναι όνειρο. Για πείτε μου, 25η παρέλαση θα κάνουμε κανονικά, πώς το βλέπετε, θα έρθει και ο Μακρόν εδώ. Θα κάνουμε παρέλαση, εσείς βλέπετε να κάνουμε παρέλαση. Εσείς δεν το βλέπετε, είναι δυνατόν. Θα έρθει και ο Μακρόν. Η παρέλαση σημαίνει κόσμος πολλής μαζί. Συνοστισμό, σημαίνει κορονοϊό. Πέστε μου, 16 ανοίγουν σταδιακά τα μαγαζιά. Κανονικά μετά στις 16 πρέπει να ανοίξουν σταδιακά, γιατί δεν μπορεί άλλο να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Μάλιστα. Μάσκες μέχρι όπως πότε. Όπως είπα, να ανοίξει και παραμονές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, ναι, με 1800 κρούσματα. Θυμόσαστε. Μάσκες με ειδικές συνθήκες. Μάσκες μέχρι πότε. Μάσκες μέχρι Σεπτέμβρη. Τι, 15 Αύγουστο θα φοράμε μάσκα. Της Παναγίας. Γιατί, μια χαρά, γιατί πέρσι δεν φορούσατε. Ναι, αλλά πέρσι δεν είχαμε εμβόλιο και εμβολιασμένοι και μασκοφόροι. Δεν θα έχουμε προχωρήσει όμως πάρα πολύ για να έχουμε καλύψει όλο τον κόσμο. Ωραία. Οπότε δεν είναι κακό να φοράμε και μία μάσκα. Ο Καλάκος που θα έχει εμβολιαστεί με και με τα δυο Καζανόστρα, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά, και Άστρα, λοιπόν, Τζένεκα και τέτοια. Γιατί να φοράει. Λοιπόν, οι μάσκες ισχύουν για όλους και για όσους έχουν εμβολιαστεί. Αυτό το ξεκαθαρίσαμε. Και το έχουμε πει. Δεν σημαίνει εμβολιάζομαι, πετάω τη μάσκα και δεν κρατώ τις αποστάσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα.